200, 300, τελείωσε. Από εκεί και πέρα, εμείς δεν μείναμε απραγή. Προχωρήσαμε σε μια διαδικασία για να κάνουμε την κατάσταση των παρελιών αυτών των μπλε. Πότε το κάνατε? Αυτό από εκείνη την ημέρα. Από εκείνη την ημέρα. Απλά, υπήρχε ένα απλό θέμα. Όχι διάλογο, τι κάνετε? Οκ, οκ. Παρασύρεσαι και εσύ όπως και αυτός και αυτός προηγουμένως. Αλλά αφήστε λίγο τη συζήτηση και τις παρατηρήσεις. Της ουσίας πείτε, της ουσίας. Λοιπόν, εμείς από εδώ, από εκείνη την ημέρα, μπήκαμε σε μια διαδικασία για να φτιάξουμε ένα βαρέλι καινούριο, το οποίο να είναι ειδικό για τα μύδια. Η μόνη διαφορά στην όλη υπόθεση ποια ήταν? Ότι δεν έπαινε κανένα εργοστάσιο στη διαδικασία να παράξει ένα βαρέλι μόνο για τους μυδοτρόφους. Που σημαίνει, το εργοστάσιο σκέφτεται ότι εγώ θα φτιάξω ένα καλούπι για να παράξω, το οποίο θα μου κοστίσει 100.000 ευρώ και μετά θα πουλήσω 10, 20, 30 χιλιάδες βαρέλια και εδώ θα ξέρω τι να το κάνω το καλούπι μετά. Γιατί τέτοιο βαρέλι χρησιμοποιούν μόνο μυδοτρόφοι. Οι προσπάθειές μας ήταν πολλές. Επικοινωνήσαμε πάρα πολλά εργοστάσια. Πείσαμε ένα εργοστάσιο στην Άωσα να μας φτιάξει ένα βαρέλι. Δεν υπολόγισαν πρώτη προτεραιότητα. Προχωρούσε, έφτιαξε το καλούπι και στο τέλος, για να μην μακρηγορώ, έφτασε το σημείο να παράξει ένα βαρέλι για μας. Αυτή είναι η διαδικασία. Το βαρέλι άρχισε να παράγεται καινούριο, τροφίμων βαρέλι και αρχίσαμε να το παίρνουμε. Δεν είναι εύκολο μια κατασκευή καλουπιού να είναι επιτυχημένη 100% από την αρχή. Είχε κάποια στραβά. Παρ' όλα αυτά, εμείς αγοράζουμε βαρέλια. Και αν πηγαίνετε και στην θάλασσα, θα το έχετε δει ότι υπάρχουν και καινούργια βαρέλια μέσα στη μέρα. Και τα βαρέλια αντικαθίσταται. Δεν μπορούν να αντικατασταθούν για ευγόμενους τεχνικούς λόγους το εργοστάσιο να παράξει 100, 10, 20, 50 βαρέλια μέσα σε μία μέρα, ώστε να γίνει άμεση αντικατάσταση των βαρελιών. Δεν αδρανίσαμε εμείς για τα βαρέλια. Προχωρήσαμε στην κατάσταση. Πείσαμε έναν εργοστασιάρχη να μας κάνει βαρέλι. Να το βάλουμε στην μυδοκαλλιέργεια, όχι για σένα, όχι για εκείνον, όχι για όλους και για εμάς ακόμα, να απαλλαγούμε από αυτό το βαρέλι. Γιατί να λες εσύ ότι εγώ χρησιμοποιώ χημικό μέσα στη θάλασσα, που κάνει και το δικό μου το παιδί πάνω. Δεν κάνει μόνο το δικό σου. Εμένα μου το βάλανε αυτό το βαρέλι, να το χρησιμοποιήσω και να το έχω εκεί πέρα. Και αν θες να ξέρεις, για αυτό το βαρέλι με έχουν επιρωτήσει κιόλας. Απλά είναι τα πράγματα. Εγώ όταν αντελήφθη ότι πρέπει να το αλλάξω, πολύ πιο μπροστά θα κάνουμε τη συζήτηση, αλλά θα σε βάλω εσένα να ψάξεις να φτιάξεις ένα τέτοιο κατασκευή για να δεις πόσο εύκολο είναι. Ουδέποτε αδρανίσαμε. Υπάρχει μια ερώτηση, κύριε Κούπα. Δεν υπάρχει. Φτιάξαμε κατασκευή και αν θέλετε μπορείτε να τη δείτε την κατασκευή. Και στην τριπλάσια τιμή. Από ό,τι είναι τώρα. Στην τριπλάσια τιμή. Πώς φυγείτε? Έπαιρνε κάτω το κόστος. Εμείς μπήκαμε στη διαδικασία να κάνουμε καινούριο φροντίρα για να αλλάξουμε τα βαρέλια. Αυτό θέλω να μας το πιστώσετε. Ενώ ξέρετε. Ξέρετε ότι έχουμε αρχίσει να παίρνουμε καινούργια βαρέλια. Το έχει αναρτήσει και ο Τρίτονας